good evening. Good afternoon. Dear comrades of Syriza, dear attendants of this meeting, I bring you the warm and fraternal solidarity of the Portuguese left bloc. Αγαπητοί σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, σας φέρνω τη ζεστή και αδελφική αλληλεγγύη του Πορτογαλικού Κόμματος Αριστερό Μπλοκ. It's quite exciting for me to be at a neighborhood where ΣΥΡΙΖΑ won such a high score on May the 6th. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα που είμαι σε μια γειτονιά όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό στις εκλογές της 6ης Μαΐου. I'd like also to let you know that the bloc, the Portuguese left bloc, is now doing public meetings against the Troika and in solidarity with ΣΥΡΙΖΑ. The first one took place yesterday evening. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι στην Πορτογαλία το μπλοκ της αριστεράς κάνει αυτές τις μέρες δημόσιες συγκεντρώσεις ενάντια στην Τρόικα και σε αλληλεγγύη με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την πρώτη από αυτές να έχει γίνει χτες. Also, since May the 6th, several petitions have gathered thousands of signatures from important trade unionists, activists, from social movements, intellectual and artists. Επίσης, από τις 6 Μαΐου μέχρι σήμερα, πολλές συγκεντρώσεις υπογραφών έχουν γίνει, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν υπογράψει, ανάμεσά τους σημαντικοί συνδικαλιστές, μέλη και ακτιβιστές κοινωνικών κινημάτων, διανοούμενοι και καλλιτέχνες. Some petitions just address this issue of respect for Greek people's decision on June 17th, and this is not a small thing, but others clearly support Syriza in its struggle against the Troika memorandum and for the possibility of forming a government capable of breaking with the Troika and its policies which have conducted Greece to the present situation. Κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες αναφέρονται και βάζουν σαν στόχο και καλούν για σεβασμό της επιλογής που θα κάνει ο ελληνικός λαός στις 17 του Ιουνίου και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλες οι οποίες με σαφήνεια υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα του ενάντια στα μνημόνια και στην Τρόικα και στη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση ικανή να διακόψει αυτή την πορεία, αυτές τις σχέσεις με την Τρόικα και την πολιτική της, οι οποίες έχουν φέρει την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. For more than 2 years we have been following your struggle, your mass demonstrations and protests. Both Greece and Portugal have been the laboratories of the policies of the International Monetary Fund and the European leaderships. Για πάνω από 2 χρόνια παρακολουθούμε τον δικό σας αγώνα, τις δικές σας μαζικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Πορτογαλία έχουν αποτελέσει τα πειραματόζωα για τις πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας. The Troika has been in Portugal for just over 1 year, although it seems that they have been around for ages. I'd like to remind you that they were called in just a month before the elections, and the government in place was the Socialist Party, the Friends of PASOK, but the memorandum was signed also by the Conservatives and the Christian Democrats, who finally won the elections in June of last year. Η Τρόικα βρίσκεται στην Πορτογαλία μόλις εδώ και ένα χρόνο, αλλά μας μοιάζει ήδη σαν να βρίσκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι την Τρόικα την κάλεσε μόλις ένα μήνα πριν από τις εκλογές του 2011 στην Πορτογαλία το Σοσιαλιστικό Κόμμα, σύμμαχο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρισκόταν τότε στην κυβέρνηση, αλλά επίσης το μνημόνιο υπογράφηκε και στηρίχθηκε τόσο από τους συντηρητικούς όσο και από τους χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι τελικά στις εκλογές επικράτησαν. You probably guess what has happened. In just 1 year, the unemployment raised 25%, going from 800,000 to 1 million, so reaching 20% rate of unemployment.
Μπορείτε μάλλον να φανταστείτε τι συνέβη. Μέσα σε έναν χρόνο η ανεργία έφτασε, ανέβηκε μάλλον κατά 25%, φτάνοντας από τις 800.000 άτομα στο 1 εκατομμύριο, φτάνοντας δηλαδή στα επίπεδα του 20% του πληθυσμού. All allowances have been reduced, pensions also, salaries from public sector have been cut. We were paid 14 months a year, now only 12 months. All prices have gone up, either directly or via the huge increase in VAT. Attacks on public service have also been severe, with cuts in education and mainly in health that is becoming a real paradise for business. Όλα τα επιδόματα μειώθηκαν, οι συντάξεις περικόπηκαν, οι μισθοί του δημόσιου τομέα επίσης συρρυκνώθηκαν. Μέχρι σήμερα, μέχρι τότε, παίρναμε 14 μισθούς το χρόνο, σήμερα πια παίρνουμε μόνο 12 και οι τιμές παράλληλα ανέβηκαν, είτε απευθείας, είτε μέσω των μεγάλων αυξήσεων στο ΦΠΑ. Επίσης, η επίθεση στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ήταν σφοδρή, με περικοπές στην εκπαίδευση και ιδίως στον τομέα της υγείας, ο οποίος πια αποτελεί έναν μεγάλο παράδεισο για τις επιχειρήσεις. The population in general has become poorer and poorer. At the same time, all our proposals in parliament to tax big fortunes, to end offshores, to limit the salaries of big bank directors and of managers in public sectors have been rejected in parliament by the pro-Troika parties. Only one proposal, one in parliament, but it has not been implemented so far. The right for every child to have breakfast at school. That's the only victory we had in parliament in a year of Troika. Ο πληθυσμός εν γέννη έγινε φτωχότερος και φτωχότερος. Την ίδια ώρα, όλες οι προτάσεις μας για τη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, για την αντιμετώπιση των εταιριών offshore, για τον περιορισμό, για τη μείωση των μισθών στα διευθυντικά στελέχη των μεγάλων τραπεζών και των διευθυντών του δημόσιου τομέα, απορρίφθησαν από το κοινοβούλιο, από τα κόμματα του Μνημονίου και της Τρόικας. Μόνο ένα αίτημα μέχρι στιγμής καταφέραμε να γίνει δεκτό από το κοινοβούλιο, αυτό του δικαιώματος για κάθε παιδί να παίρνει πρωινό στο σχολείο του, αλλά ακόμα και αυτό δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να τεθεί σε εφαρμογή. Earlier this year, a Chinese company bought part of the electricity of Portugal. The right-wing government has given away the right to last year's profit in favor of the new owners. Well, something very insignificant, 140 million euros. Moreover, the Portuguese manager of the company, who, by the way, was the person from the Conservative Party who took part in the negotiations with the Troika, wins a millionaire's salary while the electricity prices go up. Probably something you are very familiar with as well here. Νωρίτερα φέτος, μια κινέζικη εταιρεία αγόρασε ένα μέρος της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού της Πορτογαλίας. Η δεξιά κυβέρνηση, μάλιστα, παραχώρησε τα κέρδη της εταιρείας του προηγούμενου χρόνου στους νέους ιδιοκτήτες. Επρόκειτο για 140 ψωροεκατομμύρια ευρώ μόλις. Παράλληλα, ο Πορτογάλος διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν ο άνθρωπος εκ μέρους του Συντηρητικού Κόμματος που διαπραγματεύτηκε το μνημόνιο με την Τρόικα, εξακολουθεί και παίρνει μισθό εκατομμυριούχου από την εταιρεία, ενώ οι τιμές του ηλεκτρισμού ανεβαίνουν στα ύψη, κάτι που σίγουρα το έχετε ζήσει και εσείς εδώ. Every day now, the banks sell around 25 apartments per day, whose former owners can no longer pay for their mortgages. Unemployment among young people is 50-60% now. Κάθε μέρα οι τράπεζες πουλάνε γύρω στα 25 διαμερίσματα, των οποίων οι πρώην ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τις υποθήκες, τις δόσεις για τις υποθήκες τους. Ενώ η ανεργία μεταξύ των νέων ανθρώπων φτάνει το 50-60%. For all these reasons, we are very excited and enthusiastic about Syriza's results in May 6th, and with the real possibility of Syriza winning the 7th June elections and forming a new left government. Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαστε ενθουσιασμένοι με τα αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 6ης Μαΐου και με την πραγματική δυνατότητα που υπάρχει να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 17ης Ιουνίου και να σχηματίσει μια αριστερή κυβέρνηση. We have also
discussing and denounced the famous blackmail on the Greek people made by the European institutions and Bank of America in particular. But of course, we have to understand them. Their message is clear. They are afraid of a victory of Syriza and the possibility of defeat of their horrendous policies. If Greece breaks with the memorandum, this will destroy the idea that they have been relying on, that these policies are inevitable, what is they have been trying to tell us for 2 years to you and to us for the last year. Όλοι είδαμε και απορρίψαμε την διαβόητη, το διαβόητο εκβιασμό του ελληνικού λαού που γίνεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την Άγγελα Μέρκελ συγκεκριμένα. Αλλά βέβαια τους κατανοούμε. Το μήνυμά τους είναι σαφές. Φοβούνται μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και τη δυνατότητα και την πιθανότητα της ήττας των απέσιων πολιτικών τους. Αν η Ελλάδα σπάσει το μνημόνιο, αυτό θα καταστρέψει, θα διαλύσει την ιδέα ότι αυτές οι πολιτικές είναι αναπόφευκτες, που είναι αυτό ακριβώς το οποίο λένε στο δικό σας λαό εδώ και 2 χρόνια και στο δικό μας εδώ και 1. Christine Lagarde, the director of the International Monetary Fund, said that you do not pay your taxes. What an insult and an outrage from someone that was elected by nobody and who's known for not paying her taxes. Stereotypes of all sorts have been spread. The Portuguese and the Greeks are lazy, therefore production goes down in our countries, and that's what has led to these crises. But you know, and you know, that we work more hours than German workers. And we also know that the crisis is this responsibility of both of our national governments and of the European institutions that are ready to save the banks, but not investing in employment and in public services. Η Κριστίν Λαγκάρντ, η διευθύντρια του IMF, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ότι δεν πληρώνετε τους φόρους σας. Πρόκειται πραγματικά για μια προσβλητική και απαράδεκτη δήλωση από κάποια που κανείς δεν εξέλεξε και η οποία είναι πασίγνωστο ότι δεν πληρώνει τους δικούς της φόρους. Τα στερεότυπα όλων των ειδών διαδόθηκαν. Οι Πορτογάλοι και οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, γι' αυτό η παραγωγή πέφτει στις χώρες αυτές και αυτό είναι το οποίο οδήγησε στην κρίση. Όχι, δουλεύουμε περισσότερες ώρες από τους Γερμανούς εργάτες και η κρίση είναι, οφείλεται τόσο στις δικές μας εθνικές κυβερνήσεις, όσο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που είναι έτοιμες να σώσουν τις τράπεζες, αλλά όχι να επενδύσουν στην εργασία και στις δημόσιες υπηρεσίες. We know that the fault, and you know that the fault of this crisis is due to international finance, which speculates and makes loans at the rates which make it impossible to pay back. While Germany is financed at 0% interest rates, you and we have 4, 5, 6, or 7 or more% to pay back. Ξέρουμε ότι την ευθύνη την έχει ο διεθνής χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος παρέχει δάνεια με επιτόκια τα οποία κάνουν αδύνατη την αποπληρωμή τους. Την ώρα που η Γερμανία χρηματοδοτείται με επιτόκια 0%, οι δικές μας χώρες πρέπει να πληρώνουν 4, 5, 6 και 7%. And the fault is also has also very much to do with the current architecture of the European Union, where the European Central Bank cannot make loans directly to member states, but only to private banks, and then loan the national government at very high rates. The fault is also due to undemocratic Europe, where the strongest countries direct their rules, which are the rules of the financial markets. Την ευθύνη επίσης έχει σε μεγάλο βαθμό η σημερινή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν επιτρέπεται να δανείζει απευθείας τα κράτη-μέλη, αλλά δανείζει τις ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους δανείζουν τις κυβερνήσεις σε υψηλά επιτόκια. Και βέβαια η ευθύνη είναι σε μια αντιδημοκρατική Ευρώπη, όπου οι ισχυρότερες χώρες επιβάλλουν τους κανόνες τους στις ασθενέστερες, τους κανόνες οι οποίοι είναι οι κανόνες των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. That is why, like you, we have been struggling for an alternative Europe of employment, social service and solidarity. Like you, we think that the solution is not in quitting the European Union or even Euro, but in building an alternative Europe tainted by the colors of solidarity. And that's why they are so afraid of Syriza.
Αυτός είναι ο λόγος που όπως και σε εσάς, όπως και εσείς, παλεύουμε για μια διαφορετική Ευρώπη, μια Ευρώπη της εργασίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της αλληλεγγύης. Όπως εσείς, πιστεύουμε ότι η λύση δεν βρίσκεται στην εγκατάλειψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμη και του Ευρώ, αλλά στην οικοδόμηση μιας εναλλακτικής Ευρώπης που θα χρωματίζεται από τα χρώματα της αλληλεγγύης. Και αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται από το ΣΥΡΙΖΑ. Comrades, there is a lot at stake in these next coming Greek elections. In fact, you will be voting not only to elect a new parliament and a government for Greece, you will also be voting for us, Portuguese, for the Irish and for the Spanish people who will have a bailout soon. You have in your hands the future of Europe. That's why all solidarity is necessary. Victory to Syriza for a new left government. Σύντροφοι και συντρόφισσες, διακυβεύονται πολλά στις επικείμενες ελληνικές εκλογές. Δεν ψηφίζετε μόνο για να εκλέξετε ένα νέο κοινοβούλιο και μια νέα κυβέρνηση για την Ελλάδα. Ψηφίζετε επίσης για μας τους Πορτογάλους, για τους Ιρλανδούς, για τους Ισπανούς που βρίσκονται στην αναμονή να μπουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Σωτηρία. Έχετε στα χέρια σας το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό κάθε αλληλεγγύη είναι απαραίτητη. Νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν συνεχίσουμε την εκδήλωσή μας, υπενθυμίζουμε τη μεγάλη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη στην Ομόνια. Επίσης, υπενθυμίζουμε τις χορηγίες σας, δεξιά από τα καθίσματα. Ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα τη Σοφία Σακοράφα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και συναγωνιστές στον αγώνα για δημοκρατία, αξιοπρέπεια, ανεξαρτησία και δικαιοσύνη. Από τις 6 του Μάη, το όνειρό μας για την αριστερή διακυβέρνηση της πατρίδας μας αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Σώμα του, μυαλό του και καρδιά του, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Το κίνημα του λαού μας που ανδριεύει και θερυβιεύει, όπως συνέβαινε πάντα με τη Ρωμιοσύνη σε εποχές δύσκολες και σκοτεινές. Την ίδια στιγμή, αυτό το όνειρο γίνεται εφιάλτης για κάποιους άλλους. Γίνεται εφιάλτης για τις δυνάμεις που υπέταξαν το λαό μας στα πιο βία, ολιγαρχικά και ξενόδουλα σχέδια. Και αυτός ο εφιάλτης έχει μορφή. Είναι η βούληση του λαού μας που δεν βολεύεται κάτω από τα ξένα βήματα. Είναι το κίνημα του λαού μας που αποτινάζει το διπλό ζυγό της υποταγής, ντόπιο και ξένο. Φίλες και φίλοι, στις 6 του Μάη, ο ελληνικός λαός ψήφισε και πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ανατροπή στη μεταπολίτευση, σπάζοντας το δίπολο του σάπιου κομματισμού και δίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ ενωτικό κοινωνικό μέτωπο μια πρωτοφανή εκλογική νίκη. Έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και καταδίκασε τις δυνάμεις του μνημονίου. Αυτές τις δυνάμεις που θέλησαν να απαξιώσουν τη ζωή μας και να μας στερήσουν ακόμα και το δικαίωμα στην ελπίδα. Αυτούς που θέλησαν να μετατρέψουν την αξιοπρέπειά μας σε επαιτία. Καταδίκασε αυτούς που θέλησαν να μετατρέψουν το δικαίωμά μας στη ζωή σε φόβο για την επόμενη μέρα. Αυτούς που σχεδιάζουν το μέλλον των παιδιών μας με βίζες για την Αυστραλία. Στις 6 του Μάη, ο ελληνικός λαός απονομιμοποίησε το μνημόνιο και υπερασπίστηκε την αξιοπρέπειά του, τα δικαιώματά του και το μέλλον των παιδιών του. Και αυτά ακριβώς ήταν τα δικά μας ελάχιστα προαπαιτούμενα όταν πήραμε τη διερευνητική εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης. Και τότε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος κατέφυγαν στα γνωστά τους επικοινωνιακά κόλπα ότι δήθεν θα στήριζαν μια κυβέρνηση της αριστεράς για να κρύψουν τον πολιτικά άτιμο και ανέντιμο εκβιασμό που έκαναν. Γιατί φίλες και φίλοι, είναι πολιτικά άτιμο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία οι κύριοι ένοχοι για το κατάντισμα της πατρίδας και του λαού μας να θέλουν να μετατρέψουν σε συνένοχο των εγκλημάτων τους αυτόν που πολεμά το έγκλημα. Είναι πολιτικά άτιμο να μιλάνε για κυβέρνηση σωτηρίας της πατρίδας
και στην ουσία να εννοούν κυβέρνηση σωτηρίας του μνημονίου, των τραπεζών, των τραπεζιτών και βέβαια των εκβιαστών. Ο λαός μας όμως κατάλαβε αυτόν τον φθηνό κόλπο, κατάλαβε αυτόν τον φθηνό ομό εκβιασμό. Ο εκβιασμός τους ήταν ή μνημόνιο ή εκλογές. Αυτό έλεγαν, αυτό ήθελαν, αυτό πάλεψαν και εμείς αυτό αρνηθήκαμε. Όταν επιστρέψαμε την εντολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην ουσία τους επιστρέψαμε τα μνημόνια τους. Τους επιστρέψαμε τα κόλπα τους, τους επιστρέψαμε τους εκβιασμούς τους. Και εμείς κρατήσαμε δύο πολύτιμα πράγματα. Πρώτον, ακέραιη τη συνέπειά μας απέναντι στην εντολή του ελληνικού λαού. Δεύτερον, γιγαντωμένη την ελπίδα για πραγματικά αριστερή διακυβέρνηση. Στο σημείο αυτό θέλω να σταθώ λίγο στην πρόταση του Φώτη του Κουβέλη. Πρότεινε η οικουμενική κυβέρνηση, η οποία σαφώς έγινε με χαρά αποδεκτή και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα θέσω κάποια ερωτήματα και θα δώσω και τις απαντήσεις. Τι σημαίνει η οικουμενική κυβέρνηση? Σημαίνει όλοι μαζί, μνημονιακή και αντιμνημονιακή. Μπορεί όμως μια κυβέρνηση να τους εκπροσωπεί όλους συντρόφισσες και σύντροφοι? Μπορεί μια τέτοια κυβέρνηση να εκπροσωπεί ισότιμα τον πρόεδρο του ΣΕΒ και τον εργάτη του που δεν έχει συλλογική σύμβαση? Μπορεί μια τέτοια κυβέρνηση να υπερασπίζεται ταυτόχρονα το υπερχρεωμένο νοικοκυριό και τα συμφέροντα της τράπεζας που τρουφά το αίμα? Μπορεί μια τέτοια κυβέρνηση να υπερασπίζεται τη διαφάνεια και την απόδοση λογαριασμών μαζί με αυτούς που παρήγαγαν την αδιαφάνεια, τη ρεμούλα, τη μίζα και την κόμπρα? Ξέρετε τι θέλει μια τέτοια οικουμενική κυβέρνηση? Μια κατεστημένη κυβέρνηση που θα εκπροσωπούσε το ΣΕΒ, τις τράπεζες, τη ρεμούλα, τα οικονομικά και μνημονιακά αφεντικά και απλά χρειαζόταν την απαραίτητη αριστερή συνένεση. Σύντροφε Κουβέλη, μπορούμε να συζητήσουμε πολλά. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Αλλά τη στιγμή που καταραίει ο δικοματισμός, είναι έγκλημα να τον ξαναβάσουμε στο παιχνίδι της εξουσίας και μάλιστα να τον ξαναβάσουμε σαν αφεντικό. Τη στιγμή της κρίσης που άλλοι πλουτίζουν και άλλοι καταστρέφονται και πεινούν, είναι έγκλημα να τους βάζουμε όλους μαζί σε ένα καζάνι στο όνομα δήθεν της σωτηρίας της πατρίδας. Τη στιγμή που ο λαός καταγγείλει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία σαν πολιτικούς αυτούργους, είναι έγκλημα να τους ζητάμε να τους εμπιστευτεί για να τον βγάλουν από την κρίση. Έχουμε στο μυαλό μας μια άλλη αριστερά, σύντροφη Κουβέλη, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ισχύει και για σένα. Έχουμε στο μυαλό μας την αριστερά της συνέπειας, την αριστερά που τιμά την κρίση του λαού, την αριστερά που δεν τρέχει καταϊδρωμένη να πάρει την έγκριση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Τρόικα. Και αυτή η αριστερά μεγαλώνει, γιγαντώνεται, γίνεται ένα τεράστιο πλειοψηφικό ρεύμα. Και αυτή η αριστερά στις 17 του Ιούνιου θα είναι η πρώτη δύναμη, θα είναι η πρώτη αριστερή δύναμη, θα είναι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πρώτη αριστερή ανατρεπτική δύναμη στην ιστορία της πατρίδας μας, αλλά και στην ιστορία της Ευρώπης. Είμαστε όλοι εμείς που στις 18 του Ιούνιου θα συγκροτήσουμε αριστερή κυβέρνηση. Το ξέρουμε, το βλέπουμε και το νιώθουμε. Και αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το ξέρουν, το βλέπουν και το νιώθουν κι αυτοί. Γι' αυτό και ήδη έχουν ξεκινήσει έναν χυδαίο πόλεμο. Τόσο όλοι αυτοί που τρομάζουν γιατί θα πέσουν από τον παράδεισο της εξουσίας, όσο και τα διάσημα μηδιακά παπαγαλάκια γιατί θα χάσουν την κουτάλα. Τους ξέρουμε, τους αποκαλύπτουμε καθημερινά, ακόμα και οι δικοί τους προστάτες. Και όλοι αυτοί μαζί, τραπεζίτες, πολιτικοί τους συνεταίροι και μίντια, επιδίδονται με λύσα στο τελευταίο που τους έχει απομείνει. Στον εκβιασμό και στην κατατρομοκράτηση του λαού μας, αλλά και στην στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα. Και για το δεύτερο, είμαστε περήφανοι. Όταν ο ταξικός, ο πολιτικός σου εχθρός, σε στοχοποιεί, σημαίνει ότι όχι απλώς σε φοβάται, αλλά κυρίως ότι σε αναγνωρίζει σαν τον μόνο και τον μεγάλο αντίπαλο. Θα ήθελα όμως να σταθώ ιδιαίτερα στο πρώτο σημείο. Στο σημείο του εκφοβισμού του λαού μας. Το έκαναν το Μάη του 2010 στο πρώτο μνημόνιο.
μνημόνιο ή χρεοκοπία. Το έκαναν στις δημοτικές εκλογές. Ή μας ψηφίζετε ή χρεοκοπία. Το έκαναν και στο μεσοπρόθεσμο. Ή μεσοπρόθεσμο ή δεν πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Το έκαναν στο δεύτερο μνημόνιο. Ή δανειακή σύμβαση ή χρεοκοπία. Τώρα επέζουν και εκφοβίζουν το λαό με το ψεύτικο δίλημα ευρώ ή δραχμή, αλλά και με άλλα ανυπόστατα κατασκευάσματα στα οποία θα απαντήσω ένα προς ένα. Μας λέει ο κύριος Σαμαράς ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ, ενωτικό κοινωνικό μέτωπο, λόγω των διαφόρων συνιστοσών έχει θολή γραμμή. Απαντώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενωτικό κοινωνικό μέτωπο, έχει πράγματι τον πολιτικό πλουραλισμό των θέσεων και των απόψεων. Αυτές όμως οι θέσεις εκφράζονται στη βάση μιας πραγματικής πολιτικής αγωνίας για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή σύνθεση των θέσεων και των απόψεων αυτών, ώστε να χαραχθεί μια συμπαγής πολιτική γραμμή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο έχει κατακτήσει την πολιτική κουλτούρα του σεβασμού και της στήριξης από όλους εκείνης της πολιτικής γραμμής που υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του λαού μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο δεν είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία. Μια συμμαχία δηλαδή πρόθυμων κομμάτων συγκροτημένη στη βάση του να μην χαθεί η εξουσία. Δεν είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία, όπου ο κύριος Σαμαράς αποκαλεί την κυρία Μπακογιάννη εξαπτέρυγο και η κυρία Μπακογιάννη τον κύριο Σαμαρά επικίνδυνο, αλλά σήμερα συνεργάζονται γιατί αλλιώς χάνονται. Τολμούν και μιλούν αυτοί για θολή πολιτική γραμμή. Αυτή που είναι το πραγματικό πολιτικό αλλαλούμ, που από την αντιμνημονιακή γίνανε συνιστόσα του κυρίου Παπαδήμου, του κυρίου Βενιζέλου και προσφάτως και της κυρίας Πακογιάννης. Μας λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συντηρήσει ένα παρασιτικό δημόσιο. Απαντώ. Όταν μιλάμε εμείς για δημόσιο τομέα, δεν εννοούμε αυτό το μόρφωμα και αυτό το πελατειακό κατασκεύασμα που έφτιαξαν όλοι αυτοί. Αυτό το κατασκεύασμα της ρεμούλας και της κακοδιαχείρισης δεν έχει καμία σχέση με το δημόσιο όπως το θέλουμε εμείς και όπως υπάρχει σε άλλα κράτη. Και τολμούν να λιδωρούν και το θέμα των προσλήψεων. Γιατί αυτοί, αν αρρωστήσουν, θα πάνε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή στο εξωτερικό. Και όχι σε δημόσιο με μια νοσοκόμα για 40 αρρώστους χωρίς καγκάζες και υλικά πρώτης βοήθειας. Το ξεκαθαρίζουμε όπως το διατύπωσα και στην παρουσίαση του προγράμματός μας. Η χώρα έχει ανάγκη από μια ριζική παραγωγική ανασυγκρότηση. Κυρίαρχος μορφός της ανάπτυξης θα είναι και η ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα, με στόχο να λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας. Με στόχο την άρτια λειτουργία του κράτους, των εισπρακτικών μηχανισμών, των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής, των σχολείων και των νοσοκομείων, και όχι προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων που λιμένονται τόσα χρόνια το δημόσιο. Μας λέει ο κ. Σαμαράς ότι το πέρασμα των τραπεζών σε δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο δεν γίνεται ούτε στην Κίνα. Απαντώ. Έγινε στις ΗΠΑ, έγινε και στην Ισπανία. Θα το κάνουμε και στην Ελλάδα. Με αποκλειστικό και απαραίτητο σκοπό να ελέγχονται τα τεράστια ποσά που δόθηκαν και δίνονται στις τράπεζες, που σήμερα τα χρησιμοποιούν για να συσσωρεύουν πλούτο και να γιγαντώνονται τα τραπεζικά λόμπι. Αυτός ο πλούτος θα διαχειριστεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά και προς όφελος της ανάπτυξης της κοινωνίας. Μας λένε ότι ο δημόσιος έλεγχος των στρατηγικών επιχειρήσεων είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο. Απαντώ. Θεμελιώδη στρατηγική μας απόφαση είναι να περάσουν σε δημόσιο έλεγχο οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας μας, προκειμένου να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική. Όλες οι στρατηγικές επιχειρήσεις που ξεπουλήθηκαν ή που βρίσκονται σε πορεία ξεπουλήματος, όπως είναι η ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΙΔΑΠ, μέσα μεταφοράς, θα έρθουν σε δημόσιο έλεγχο. Γιατί στην Ελλάδα κυρίαρχος είναι ο λαός. Και κυρίαρχος λαός, χωρίς ενέργεια και νερό, δεν υπάρχει. Μόνο στα προτεκτοράτα και στους λαϊκαλατημένους ηθαγενείς συναντά κανείς το μοντέλο του να απαγορεύει η ιδιωτική εταιρεία νερού να μαζεύει ο κόσμος νερό, ακόμα και της βροχής. Μας λένε ότι δήθεν εμπέσουμε το λαό τα ζωντά του λεφτά.
Δυστυχώς αυτή την αντιδραστική λογική έχει περάσει και ο μηχανισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο μηχανισμός, το τονίζω, και όχι οι πραγματικοί κομμουνιστές. Απαντώ. Η αριστερά δεν καταφεύγει όπως δεν κατέφυγε ποτέ σε αυτή τη χειδαιότητα. Γιατί πολύ απλά στο μυαλό μας δεν έχουμε τον ελληνικό λαό σαν επέτη να του κουνάμε τα 10 ευρώ όπως ο κύριος Σαμαράς από το Ζάπιο. Ο ελληνικός λαός ζητάει αξιοπρεπή εργασία για να καλύπτονται οι ανάγκες του. Λέω λοιπόν ότι η συζήτηση λεφτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν είναι αποπροσανατολιστική. Το θέμα είναι πώς δημιουργείται ο πλούτος, από ποιους ελέγχεται και προς όφελος ποιον διανέμεται. Στην Ελλάδα το παρασιτικό κεφάλαιο παίρνει τις επιχορηγήσεις και το τραπεζικό κεφάλαιο τις χρηματοδοτήσεις. Ο έλεγχος και η διανομή του πλούτου λοιπόν γίνεται μέσα στα κλειστά, κατασκευαστικά και χρηματοπιστωτικά λόμπι. Και αυτά μέσα από μια δεδαλώδη διαπλοκή χρηματοδοτούν με τη σειρά τους και τις πολιτικές τους ορδινάτες. Αυτό είναι το απόστημα που η κυβέρνηση της αριστεράς θα σπάσει. Και όλοι αυτοί είναι τα σπυριά του αποστήματος που από το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης προσπαθούν να υποβαθμίσουν και να προβοκάρουν το σχέδιο της ανασυγκρότησής μας. Μας λένε, έχουν το θράσος να μας λένε, ότι για το τεράστιο μεταναστευτικό ζήτημα ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώ απολύτως ξεκάθαρα. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία φέρουν ακέραιη την τερατώδη την εγκληματική ευθύνη της υπογραφής του κανονισμού Δουβλίνο 2 που μετέτρεψε την Ελλάδα σε γκέτο μεταναστών. Από το 2003, κανείς από τους δύο δεν έκανε απολύτως τίποτα για την αναθεώρηση του Δουβλίνου 2 ώστε να πηγαίνουν οι μετανάστες στις ευρωπαϊκές χώρες που επιθυμούν. Αντίθετα, έκαναν κάτι ακόμα πιο εγκληματικό. Έπαιξαν και παίζουν με το μεταναστευτικό για ψηφοπλευσία. Το λέω και το εννοώ. Και παράλληλα με την εξαθλίωση, τον κοινωνικό αυτοματισμό και την ξαλοδοξία που εκτρέφει το σύστημα που υπηρετούν, προσπαθούν να επιβιώσουν σπέροντας το φόβο. Γιατί ο πολίτης που λειτουργεί κάτω από φόβο είναι πολίτης χειραγωγούμενος και παρετημένος από τα δικαιώματά του. Το αποτέλεσμα της πολιτικής τους επικίνδυνο. Έσπρωξαν ψηφοφόρους στην αγκαλιά της Χρυσής Αυγής. Κατανοώ τι σημαίνει να μην βρίσκεις δρόμο να διοχετεύσεις το θυμό σου. Ξέρω τι σημαίνει τυφλή αγανάκτηση που προκύπτει από την διαρκή υποβάθμιση του τόπου σου, τη ζωή σου και τη ζωή των παιδιών σου. Είμαι σίγουρη όμως ότι οι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους μετά από την κάλπη κατανοούν καθημερινά όλο και πια έντενα τη εστί Χρυσή Αυγή. Αγαπητοί φίλοι, ο μόνος αντίπαλος σε αυτή την πολιτική είναι η πρότασή μας. Και η διείσδυση της πρότασης της αριστεράς σε αυτό το κομμάτι των πολιτών που ταξικά και ιστορικά θα έπρεπε να αποτελούν ενεργό μέρος της είναι επιτακτικά πολιτική και πατριωτική υποχρέωσή μας. Γι' αυτό και λέω ποτέ ξανά. Και το ποτέ ξανά δεν είναι πλέον απλό σύνθημα, αλλά πράξη συνειδητή στην κάλπη της 17ης του Ιούνιου. Πράξη βαριά. Πράξη ευθύνης, πράξη μνήμης, πράξη πατριωτισμού. Και μετά από όλα τα παραπάνω, μας λένε ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Απαντώ. Όλα σε όσα αναφέρθηκα παραπάνω, περιλαμβάνονται και αναλύονται λεπτομερέστερα στο πρόγραμμά μας. Είχα την τιμή, μαζί με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας μας, τον Αλέξη τον Τζίβρα και άλλους άξιους συντρόφους, να παρουσιάσουμε το επικαιροποιημένο πρόγραμμά μας. Άξονές του, η οικονομία, τα εργασιακά και ασφαλιστικά, η δημόσια διοίκηση και ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος, η ασφάλεια, η εξωτερική πολιτική και προκαλώ όλους αυτούς και κυρίως προσκαλώ όλους εσάς να το διαβάσετε, διαβάστε το, για να διαπιστώσετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιο σαφές, έγκυρο και ρεαλιστικό πρόγραμμα από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο τελευταίο τους επιχείρημα εκβιασμού, εκφοβισμού και τρομοκράτησης του λαού μας. Αυτό που οι επικοινωνιολόγοι τους το θεωρούν το ισχυρότερο, το υπερόπλο τους όπως λένε. Λένε λοιπόν, θα σας πετάξουν εκτός ευρώ, δεν θα έχετε λεπτά για μισθούς και συντάξεις. Πείτε μας πού θα τα βρείτε. Απαντώ με σαφήνεια. Σενάριο πρώτο και ρεαλιστικό, αυτό που λέμε εμείς.
ότι δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και δεν το λέμε επειδή μας βολεύει. Το λένε οι ίδιοι. Την ίδια στιγμή που μας απειλούν με κυρώσεις αν δεν τηρήσουμε πιστά τις επιταγές των μνημονίων, ακριβώς την ίδια στιγμή διαψεύδουν κατηγορηματικά και σε όλους τους τόνους ακόμα και τη σκέψη για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Παρακολουθούμε όλοι αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων από Γιούγκερ, Μπαγί και λοιπούς Ευρωπαίους, αλλά ακόμα και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κραυγαλαίο παράδειγμα οι τελευταίες δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ. Αφού εξάντλησε όλη την προπαγάνδα τρομοκράτησης του ελληνικού λαού για αποκοπή της Ελλάδας από το ευρώ, θυμήθηκε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θυμήθηκε δηλαδή αυτό ακριβώς που λέμε και εμείς, ότι η Ευρώπη έχει θεσμούς και κανόνες και δεν είναι δικό της βιλαέτη. Λέει λοιπόν ότι θα παραπέμψει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αν αθετήσει τα συμφωνηθέντα. Πέρα από το ότι αυτό είναι ουσιαστική υποχώρηση από τους προηγούμενους αυτοκρατορικούς εκβιασμούς της, πέρα από το αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, υπενθυμίζουμε στην κυρία Μέρκελ αυτό που η ιστορία διδάσκει και όφιλε αυτή ειδικά να το γνωρίζει πολύ καλά. Οι λαοί και τα δημοκρατικά τους δικαιώματα δεν δικάζονται. Οι λαοί δικάζουν και τιμωρούν όσους τα αμφισβητούν. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ελλάδα δεν θα παραμείνει στην Ευρωζώνη επειδή μας κάνουν χάρη. Ξέρουν πολύ καλά ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, αλλά είναι ευρωπαϊκό. Είναι πρόβλημα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζουν. Και αν αυτό μέχρι προχθές προσπαθούσαν να το καλύψουν με τη μαύρη προπαγάνδα τους, σήμερα η πραγματικότητα τους έχει ξεπεράσει. Η πολιτική τους απέτυχε παντού. Και οι τοπικοί υποστηρικτές αυτής της πολιτικής βρίσκονται σαν διέξοδο. Η Ισπανία βρυχάται και η Ιταλία γκομαχά. Εάν φύγει λοιπόν η Ελλάδα από το ευρώ, δεν διαλύεται απλά η Ευρωζώνη, αλλά ταρακουνιέται συνθέμελα το παγκόσμιο επικοδόμημα της αγοράς από την Αμερική μέχρι και την Κίνα. Και αυτά δεν είναι λόγια δικά μας. Εμείς λοιπόν λέμε δύο πράγματα. Είναι τώρα η μεγάλη ευκαιρία της ακύρωσης του μνημονίου και της αντικατάστασής του από ένα εθνικό σχέδιο ανόρθωσης της κοινωνίας και ανασυγκρότησης της οικονομίας. Είναι τώρα η ώρα της διαπραγμάτευσης της Δανειακής Σύμβασης. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε εμείς σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή με σαφήνεια να πούμε τι πραγματικά σημαίνει διαπραγμάτευση. Ο πρώτος όρος για μια επιτυχή διαπραγμάτευση είναι η διαπραγματευτική ισχύς. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς αν έχεις υπογράψει κείμενα υποταγής στην κυρία Μέρκελ. Σε ελέγχουν. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς αν είσαι ύποπτος για συναλλαγές, για μίζες, για ζήμες και για μπαταρισμένα υποβρύχια. Σε εκβιάζουν. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς αν είσαι αυτός που κατασπατάλησε το δημόσιο χρήμα και τα ΕΣΠΑ, αυτός που συντηρεί το έγκλημα της φοροδιαφυγής και βουλιάζεις μια ολόκληρη χώρα. Σε κρατάνε. Δεν μπορούν να διαπραγματευτούν αυτοί που έχουν βαρύδια και εξαρτήσεις. Αυτοί στην πολιτική σκακέρα ονομάζονται πιόνια. Και ποτέ κανένα πιόνι δεν διαπραγματεύεται, αλλά υπακούει τυφλά στις επιταγές του βασιλιά. Εμείς λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, με τον ελληνικό λαό στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έχουμε και τη βούληση, έχουμε και την πολιτική δυνατότητα, έχουμε και την αναμφισβήτητη ηθική υπεροχή. Γιατί απλά δεν χρωστάμε πουθενά και σε κανέναν παρά μονάχα στο λαό. Έχουμε τεράστια διαπραγματευτική ισχύ, ώστε να διαπραγματευτούμε επί ίσης όρης και να πετύχουμε. Ο δεύτερος όρος μιας ισχυρής διαπραγμάτευσης είναι οι στόχοι που βάζεις και τα όπλα που χρησιμοποιείς. Σας ερωτώ, ποιος πήγε μέχρι τις Βρυξέλλες και διαπραγματεύτηκε με στόχο την προστασία του λαού μας? Κανένας. Γιατί ήταν απλά υπάλληλοι τους. Εμείς αυτό το στόχο μπορούμε να τον υπερασπιστούμε. Ποιος πήγε μέχρι σήμερα στις Βρυξέλλες και διαπραγματεύτηκε βάζοντας όλα τα όπλα και τα εργαλεία του πάνω στο τραπέζι? Κανένας, γιατί τα είχαν υποθηκεύσει νωρίτερα στα αφεντικά τους. Πήγανε, τους επέβαλαν τα μέτρα και φύγανε.
Εμείς λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα μας, γιατί δεν τα έχουμε απεμπολίσει και γιατί θα είναι αναβαπτισμένα στη σαφή και ισχυρή εντολή του λαού μας. Τέλος, τρίτος όρος μιας αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης είναι το σενάριο της εναλλακτικής λύσης. Η απάντηση δηλαδή στο ερώτημα που μας θέτουν όλοι καθημερινά. Εάν σταματήσουν τις χρηματοδοτικές ροές, πού θα βρείτε χρήματα για μισθούς και συντάξεις? Από την αρχή σας εξήγησα γιατί κατά την άποψή μας δεν θα γίνει αυτό. Όμως έστω και υποθετικά μπαίνουν στο δικό τους γήπεδο, στο γήπεδο της δικής τους προπαγάνδας, γιατί περί προπαγάνδας πρόκειται. Απαντώ λοιπόν. Εναλλακτικό σενάριο έχουμε μόνο εμείς. Κανείς από όλους αυτούς που μιλούν για 6 σημεία, για 18 σημεία, για σταδιακή απαγκίστρωση, δεν μας έχουν απαντήσει σαφώς τι θα κάνουν εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνηθεί τις προτάσεις τους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή η περιβόητη επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας επικοινωνιακός ελιγμός, μια πονηρή στροφή για να μην καταποντιστούν στις προσεχείς εκλογές όλοι αυτοί που μέχρι τις 6 του Μάη θεωρούσαν το μνημόνιο σαν μονόδρομο. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους αρνηθεί κάθε συζήτηση, θα βάλουν την ουρά τους στα σκέλια, όπως κάνουν 2 χρόνια τώρα, και θα οδηγήσουν την ελληνική κοινωνία στην απόλυτη αποσύνθεση, στην πλήρη διάλυση και στη συλλογική απόγνωση. Τότε θα καταλάβουμε όλοι ότι μια άλλη εξίσωση είναι η πραγματική. Μνημόνιο ίσον δραχμή. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα και οριστικά ότι εγγυόμαστε μισθούς και συντάξεις. Και λέμε και κάτι άλλο, ότι θα αποκαταστήσουμε τους κατώτατους μισθούς και τις συντάξεις στα επίπεδα πριν από τις τελευταίες περικοπές. Και αυτό το λέμε με απόλυτο τρόπο. Γιατί απλά, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τα δάνεια που παίρνουμε μέχρι τώρα πάνε αποκλειστικά στην αποπληρωμή των τόκων. Για όσο διάστημα λοιπόν θα γίνονται διαπραγματεύσεις, δεν θα πληρώνονται οι τόκοι. Θα εξοικονομείτε δηλαδή 1 δισεκατομμύριο ευρώ το μήνα. Παράλληλα, θα εφαρμόσουμε ένα άμεσο σχέδιο για την κοινωνικά δίκαιη δημοσιονομική προσαρμογή. Το σχέδιο προβλέπει πρώτα τη σταθεροποίηση των πρωτογενών δαπανών στο 43% του ΑΕΠ, τουλάχιστον αντί για μείωση κάτω των 36% που απαιτεί το μνημόνιο. Η σταθεροποίηση των πρωτογενών δαπανών σε αυτά τα επίπεδα σημαίνει άμεσο πάγωμα των μειώσεων σε κοινωνικές δαπάνες, μισθούς και συντάξεις για να σταματήσει η περιθωριοποίηση των χαμηλών εισοδημάτων και η υποβάθμιση των μεσαίων. Ριζική επανεξέταση και ανακατανομή των δημόσιων δαπανών. Ενίσχυση της κεντρικής αρχής κρατικών προμηθειών για να ελέγχονται και να κοστολογούνται αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζει το κράτος από τον ιδιωτικό τομέα. Η σταθεροποίηση των δαπανών θα καλυφθεί από την αύξηση των δημόσιων εσόδων, τα οποία υστερούν σημαντικά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και αυτό, αναφέρω ενδεικτικά, μπορεί να γίνει από την άμεση φορολόγηση του πλούτου και των υψηλών εισοδημάτων στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Από την κατάρτιση πλήρους και καθολικού περιουσιολογίου, όπου θα αποτυπώνεται η περιουσία όλων των Ελλήνων υπηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε όλες τις μορφές κινητού και ακίνητου πλούτου. Με την θέσπιση αυστηρών ποινών δίμευσης μέρους της περιουσίας για όσους συλλαμβάνονται να δηλώνουν ψευδώς τα περιουσιακά τους στοιχεία. Με την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών και της κλίμακας των εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων στον μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και την ελαχιστοποίησή τους στα διατιμημένα τρόφιμα. Με την Εθνική Προγραμματική Συμφωνία, με τον κλάδο της ναυτιλίας και τον εφοπλιστικό κόσμο που θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Παράλληλα, θα κινητοποιήσουμε πόρους για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Ο επανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ και η αύξηση της απορροφητικότητάς του είναι από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Η δημιουργία όρων για την επιστροφή καταθέσεων θα δώσει την απαιτούμενη σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η υπογραφή δημοερίου συμφωνίας με την Ελβετία για τη φορολόγηση των καταθέσεων Ελλήνων πολιτών που ακόμα εκκρεμεί θα δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο στις λεπτομέρειες. Όλες οι απαντήσεις για το πώς θα τα καταφέρουμε υπάρχουν στο πρόγραμμά μας. Απαντήσεις που προκύπτουν από σχέδιο και ισχυρή πολιτική βούληση. Δεν υποσχόμαστε εύκολο δρόμο, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν ζητάμε λευκή εξουσιοδότηση.
Ξέρουμε και πιστεύουμε ότι καμιά πολιτική πρόταση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν είναι κτήμα του λαού, αν δεν έχει τη στήριξη αλλά και τον διαρκή αυστηρό έλεγχο από το κίνημα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το ξέρετε και το ξέρουμε καλά. Είναι τώρα η ώρα η δική μας. Είναι η ώρα του λαού. Είναι η ώρα της μεγάλης ανατροπής. Σε αυτό το μεγάλο προσκλητήριο της ιστορίας είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε όλοι. Καλώ τους συντρόφους μου, τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ που αγωνιστήκαμε μαζί για ιδέες και οράματα. Τους καλώ να κάνουμε μαζί και αυτή την ανατροπή. Καλώ τον ψηφοφόρο που πίστεψε στις ψεύτικες αντιμνημονιακές κορώνες του κυρίου Σαμαρά και τώρα νιώθει προδομένος. Τον καλώ να έρθει μαζί μας. Καλό τους συναγωνιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που στενάζουν σήμερα και δεν μπορούν να περιμένουν την άλλη ζωή για να δικαιωθούν οράματα, προσδοκίες και αγώνες. Τους καλώ να κάνουμε μαζί το μεγάλο βήμα. Πάμε όλοι μαζί. Ερχόμαστε από τα παλιά, από την Εθνική Αντίσταση, από το 114, τον Λαμπράκη και τον Παναγούλη, τον Μίκη και τον Μανώλη. Πάμε όλοι μαζί. Είμαστε πολλοί. Είμαστε οι περισσότεροι. Είμαστε όλοι. Πάμε όλοι μαζί, χέρι με χέρι, με τον προδομένο λαό. Πάμε όλοι μαζί για αριστερή διακυβέρνηση, γιατί συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα της αριστεράς. Με την νίκη. Πριν συνεχίσουμε, υπενθυμίζουμε, θα περάσει ανάμεσά σας ο οικονομικός υπεύθυνος, ο Πέτρος, είναι ο σύντροφός μας, όχι ο Τσουκάτος, ο Πέτρος. Δώστε ό,τι μπορείτε, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τις εκδηλώσεις και για τα φυλάδια μας. Καλούμε στο βήμα τον Νίκο τον Μανιό. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι σε μια πλατεία, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Και θα σας πω γιατί αμέσως μετά. Επίσης θέλω να εκφράσω τη χαρά μου γιατί μιλώ μετά τη Σοφία Σακοράφα, η οποία έκανε μια αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και έτσι μου δίνει την ευκαιρία να είμαι πολύ σύντομος και να βάλω 2-3 άλλες διαφορετικές παραμέτρους για τη συγκυρία. Είμαι χαρούμενος που είμαι σε μια πλατεία, γιατί οι πλατείες που έγιναν πέρυσι σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στο Σύνταγμα εζήμωσαν και εμάς το ΣΥΡΙΖΑ και εμείς ζυμώσαμε αυτές τις πλατείες. Όλο το κίνημα του 10 και του 11, που δεν ήταν μόνο πλατείες, ήταν μαζικές συνδικαλιστικές διαμαρτυρίες που βαδίσαμε μαζί εμείς με όλους τους εργαζόμενους που κατάλαβαν την επίθεση που ερχόταν και την βίωναν καθημερινά στο πετσί τους. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η αναφορά που κάνω, όχι για τίποτα άλλο, γιατί θέλω να σας κατά την άποψή μου να εξηγήσω τι ήταν η ψήφος της 6 του Μάη και τι είναι η ψήφος της 17 του Ιούνιου. Δεν είναι μόνο μία ψήφος σε ένα κόμμα, σε ένα κίνημα που έχει ένα ωραίο και σωστό πρόγραμμα, γιατί πράγματι έχουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να μας βγάλει από αυτά τα διέξοδα. Είναι μία πράξη κινηματική. Το κίνημα των διαμαρτυριών όλων των μορφών που ακολουθήθηκε τα 2 χρόνια, 10 και 11, εκφράζονται και συμπυκνώνονται σήμερα με μία ψήφο, μία στις 6 και μία στις 17. Αυτό είναι που δεν έχουν καταλάβει οι εχθροί μας. Αυτό είναι που δεν έχουν καταλάβει οι εχθροί της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων και των μικρών μεσαίων τρομάτων που το μόνο τους, ο μόνος τους στόχος είναι να τα καταστρέψουν. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτός ο λαός δεν τρομάζει τώρα. Τώρα επαναστατεί. Αυτό που γίνεται είναι ένα πρωτόγνωρο πείραμα σε όλη την Ευρώπη του ύστερου καπιταλισμού. Ουδέποτε αφισβητήθηκε η αστική εξουσία μέσα από διαδικασίες θεσμικές της ίδιας της αστικής δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να κατανοήσουν.
Αυτό πρέπει να βάλουμε βαθιά στο μυαλό μας και εμείς. Γιατί μόνο έτσι και μόνο με αυτή τη σκέψη θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη νίκη που θα έρθει στις 17 του Ιούνιου. Αν ο λαός ψήφιζε με συνηθισμένες και προκαθορισμένες νοοτροπίες όπως νομίζουν τα φερέφωνα του ευρωπαϊκού άκρα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και φοβόντουσαν αυτά που λένε κάθε μέρα, τότε δεν θα μας ψήφιζαν. Αλλά αυτή η ψήφος, το επαναλαμβάνω, είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας κινηματική. Δηλαδή είναι μία ταξική ψήφος. Είναι μία ψήφος ανατροπής. Δεν θέλουν να αλλάξουν κυβέρνηση. Θέλουν να αλλάξουν όλο αυτό το σύστημα που εξαθλιώνει τη ζωή και την κοινωνία του λαού. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν λεφτά να πάρουν τα φάρμακά τους. Όχι μόνο οι καρκινοπαθείς, όλοι οι ασθενείς. Ξέρουν πολύ καλά το ότι δεν υπάρχουν λεφτά να πάνε οι ίδιοι στα νοσοκομεία. Ότι είναι ανασφάλιστοι, ότι είναι άνεργοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι μια ταξική επίθεση του λεγόμενου τραπεζικού κεφαλαίου. Επίσης ξέρει πολύ καλά ο λαός και το έχει καταλάβει ότι το δίλημα δεν είναι ευρώ ή δραχμή. Το δίλημα είναι το Σεπτέμβρη θα έχει κοινωνική ασφάλιση ή όχι. Και εμείς λέμε θα έχει αν συνεχίσει αυτόν τον αγώνα, ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, και αν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει αυτόν τον κοινωνικό αγώνα. Αν αξιοποιήσουμε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή αντιστατρεύονται το μνημόνιο. Πρέπει δηλαδή να είμαστε σε ανοιχτή διαρκώς επαφή μαζί με τα κινήματα. Όταν πρωτοζητήσαμε τις εκλογές, είπε ο σύντροφος Αλέξης ο Τσίπρας, εκλογές με το λαό στο δρόμο, και μας γέλασε, μας ολιδόρισε. Κανείς δεν καταλάβαινε ότι αυτό το σύνθημα θα έρθει η ώρα που θα υλοποιηθεί. Κάνουμε εκλογές και έχουμε την άποψη ότι ο λαός θα είναι στο προσκήνιο. Και όταν λέμε στο προσκήνιο, οι πλατείες θα είναι ανοιχτές. Σε κάθε τόπο δουλειάς θα πρέπει να υπάρχουν συνελεύσεις των εργαζομένων. Να ελέγχουν όχι μόνο το πόσο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει το πρόγραμμά του, αλλά να ελέγχουν και να αντιδρούν σε όλες τις μεθοδεύσεις που θα ακολουθήσει το σύστημα προκειμένου να μας σαμποτάρει. Ξέρετε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη κρίσιμη καμπή της ιστορίας. Και δεν αφορά αυτή η κρίση οικονομική μόνο την Ελλάδα. Είναι μια γενικευμένη επίθεση που ξεκίνησε να μεθοδεύεται η υλοποίησή της στην Ελλάδα, αλλά στόχο έχει να καθυποτάξει όλες τις λαϊκές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο στόχος είναι ένας. Διάλυση των κοινωνιών των ευρωπαϊκών λαών. Το ίδιο αντιμετωπίζει και η Ισπανία, η οποία διαλύεται χάρη των τραπεζών όμως. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Είναι η τέταρτη παραγωγική δύναμη της Ευρωζώνης. Εμείς δεν παράγουμε, εκείνοι παράγουν και αυτοί οδηγούνται σε μνημόνιο, οδηγούνται στην καταστροφή χάρη του τραπεζικού συστήματος. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εξάλλου αμέσως μετά απολουθεί ο Πάνος ο Σκουλέτης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά να πει πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται να υποθούν για το πρόγραμμα. Αλλά θα επαναλάβω ακόμα ένα πράγμα, για μια ακόμη φορά. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι μια διαρκής κοινωνική πάλι. Είναι μια πάλι ανατροπής αυτών των πολιτικών στην Ελλάδα και όπως λέει το σύνθημά μας θα είναι και μια αλλαγή στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να κυριαρχήσουν αυτές οι δυνάμεις. Πρέπει να τις ανατρέψουμε για να ξαναβρούμε την ελπίδα, να ξαναβρούμε το χαμόγελο, για να ξαναφτιάξουμε το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονών μας. Δεν είναι δυνατόν να τους αφήσουμε να μας οδηγήσουν στην εξαθλίωση του μεσαίωνα. Με την νίκη στις 17 Ιουνίου. Γεια σας. Καλούμε στο βήμα τον Πάνο Σκουρλέτη.
Νομίζω ότι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία της Σοφίας Τσακοράφα, αλλά και γεμάτη παλμό παρέμβαση πριν από λίγο του Νίκου του Μανιού, δεν μου αφήνουν πολλά περιθώρια να σας κουράσω και εγώ μερικές μόνο σκέψεις. Φίλες και φίλοι, καταρχήν θέλω να πω ότι η σημερινή μας συγκέντρωση στην πλατεία της Νέας Μύρνης, και ξέρετε κάτι, ότι η πάντα ζωντανή πλατεία της Νέας Μύρνης, ιδιαίτερα για την ανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά, έχει τη δικιά της ιστορία. Εδώ αισθανόμαστε ιδιαίτερα όμορφα όσοι έχουμε θητεύσει σε αυτό το ρεύμα των ιδεών της ανανέωσης και του ριζοσπαστισμού. Αυτή η συγκέντρωση γίνεται την ίδια στιγμή που δεκάδες άλλες συγκεντρώσεις, μικρές και μεγάλες, ανοιχτές συνελεύσεις, χθες, τον προηγούμενο μήνα, προχθές, αύριο, γίνονται σε όλη την Ελλάδα και έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έχουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν το βλέπουμε στους άλλους χώρους. Αποτελούν μία συνάντηση ανθρώπων που μέχρι πριν από λίγο χρόνια ήταν από διαφορετικές προελεύσεις. Είναι καινούργιοι μας φίλοι και είναι πολλοί. Είναι όλοι αυτοί που δώσανε αυτό το τεράστιο ποσοστό και εγγυώνται ένα ακόμη μεγαλύτερο στις επόμενες εκλογές. Στις 17 Ιουνίου είναι οι άνθρωποι που μέχρι πρότινος από όλο το πολιτικό φάσμα συναντηθήκανε κάτω από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε κάτι, αυτή η συνάντηση έχει βαθιά λαϊκά χαρακτηριστικά, εκφράζει ένα νέο κοινωνικό ριζοσπαστισμό, είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι η εγγύηση ότι την επόμενη μέρα μπορούμε να πετύχουμε. Αυτή είναι η δύναμή μας, δεν είναι τα ποσοστά μόνο. Είναι η εγγύηση ότι η δικιά μας διακυβέρνηση δεν θα έχει τη λογική της ανάθεσης. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Τέτοιους έχουμε κι εμείς πολλούς, ικανούς, επιστήμονες. Το δείξαμε όλα τα δύο προηγούμενα χρόνια, γιατί ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι περιγράψαμε αυτή την κρίση όπως πραγματικά ήτανε. Ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι αφήστε τις αχλαμάρες, εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ελληνικό φαινόμενο, έχουμε να κάνουμε μια βαθιά συστημική κρίση ενός νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου μοντέλου, το οποίο έχει κλείσει τον κύκλο του και γεννάει ανασφάλεια, πόνο, δυστυχία, διαλύει ό,τι υπήρξαν ως κατακτήσεις στο επίπεδο της δημοκρατίας, των κοινωνικών αγώνων, των κοινωνικών κατακτήσεων, της ασφάλισης του κοινωνικού κράτους τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόκειται για μια τομή στην παγκόσμια ιστορία και αυτή η μάχη έχει τέτοιες διαστάσεις. Δεν είναι μια οποιαδήποτε σύγκρουση. Ελπίδα λοιπόν για μας είναι η ενεργητική συμμετοχή του κόσμου. Το περιέγραψε πριν από λίγο και ο σύντροφος ο Νίκος ο Μανιός. Εάν αυτός ο κόσμος, στους χώρους εργασίας, αυτός ο κόσμος στα σωματεία του, στους δήμους, στις λαϊκές συνελεύσεις, δεν δώσει το αγωνιστικό παρόν την επόμενη μέρα, τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Και όταν μας ρωτάνε αν είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε, τους απαντούμε: είμαστε επειδή το θέλει ο λαός μας. Είμαστε επειδή αποτελούμε ένα όριμο τέκνο οργής και ανάγκης να αλλάξει σελίδα ο τόπος, να γυρίσει σελίδα. Οι παλιές ταυτότητες ξεθοριάσανε. Υπερεύει ο κόσμος στις πλατείες το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν για πάνω από 30 χρόνια, για πρώτη φορά, 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας δείξανε ότι μπορούν να διεκδικούν μια νέα σχέση με την πολιτική. Αναζητήσανε μια νέα πολιτικοποίηση. Βάλαν το λαϊκό παράγοντα στο προσκήνιο. Και τότε όλοι προσπαθήσανε να κάνουν συμψηφισμούς, να μιλήσουν για τη βία, για πράγματα τα οποία απειλούν την δημοκρατία. Μα ο πρώτος όμως που απειλούσε τη δημοκρατία, ξέρετε τι είναι? Όταν χάνεις τη δουλειά σου, όταν χάνεις το δικαίωμα στη συλλογική σύμβαση, όταν δεν έχεις δικαιώματα, όταν δεν μπορείς στον ίδιο σου το χώρο να μιλήσεις και όταν καθημερινά αντιμετωπίζεις ένα χημικό πόλεμο από τις δυνάμεις καταστολής. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι οποίοι προσανατολίσανε τη λειτουργία του κράτους, όχι απέναντι στο κοινό έγκλημα, όχι απέναντι σε πραγματικά προβλήματα που τα βλέπουν να πολλαπλασιάζονται στις γειτονιές της Αθήνας, αλλά κυρίως απέναντι σε αυτούς οι οποίοι διεκδικούσαν ένα καλύτερο αύριο, δηλαδή στους διαδηλωτές, την ίδια την κοινωνία, να μιλήσουν σήμερα για μια γενικευμένη ανασφάλεια και να εγκαλέσουν το ΣΥΡΙΖΑ ότι με τις απόψεις του έβαλε νερό στα φαινόμενα της βίας, στο μήλο της βίας. Ας αφήσουν αυτούς τους συμψηφισμούς.
Και αν αυτή τη στιγμή βρεθήκανε για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα με τις δημοκρατικές παραδόσεις οι άνθρωποι του σύγχρονου νεοφασισμού και νεοναζισμού, όπως οι Κασιδιάριδες, οφείλεται στον φοβερά επικίνδυνο τρόπο που πολιτευτήκανε τα κόμματα του δικομματισμού τα τελευταία χρόνια. Αυτούς όλους που νομιμοποίησανε την ακροδεξιά ρητορία στα κανάλια των 8 χάρη της τηλεθέασης, αυτοί που προσπαθούν να κάνουν αστείους συμψηφισμούς και να μας λένε ότι η βία της Χρυσής Αυγής, δηλαδή η βία του νεοναζισμού, η οποία είναι ό,τι πιο απαχθές έχει υπάρξει στην ιστορία της ανθρωπότητας, ότι είναι το ίδιο με τη δικαιολογημένη αγανάκτηση που δείχνουν οι κοινωνικοί αγωνιστές. Αλίμονο αν χάσουμε την ιστορική μας συνείδηση. Αλίμονο αν δεν υψώσουμε σε αυτή εδώ τη χώρα με τους δεκάδες νεκρούς αγωνιστές υπέρ της δημοκρατίας ένα τείχος αυτές τις απόψεις οι οποίες ήταν ό,τι πιο βάρβαρο γέννηση η ανθρώπινη ιστορία, αυτές οι απόψεις οι οποίες ουσιαστικά θεωρούν δικαίωμά τους να επιδιώκουν την εξόντωση του άλλου επειδή έχει διαφορετικό πολιτικό λόγο, διαφορετικό χρώμα ή καταγωγή. Αυτός είναι ο ναζισμός. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβουν και οι νεότερες γενιές και να τους πούμε όσους εγκλωβιστήκανε στην ψήφο της Χρυσής Αυγής, τώρα αποκαλυφθήκανε. Δεν επιτρέπεται στις 17 Ιουνίου να επαναληφθεί το ίδιο πράγμα. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να βρεθούν εκτός Βουλής. Φίλες και φίλοι, και εσείς εδώ πέρα, φίλοι σας και φίλες. Λοιπόν, και να ξέρετε ότι αυτή η συγκέντρωση ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία γιατί είσαστε μια ηλικία που θα ζήσετε πολλά περισσότερα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Αν σας το επιτρέψουνε, διότι σας ετοιμάζουν ένα μέλλον, το μέλλον της ξενιτιάς, και εμείς λοιπόν αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε για να μην εξειδικευτούν τα νέα παιδιά από αυτόν τον τόπο, για να μην χάσει το ανθρώπινο δυναμικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο αυτός ο τόπος, γιατί αλίμονο αν μια χώρα που τι μέλλον μπορεί να έχει όταν η ίδια η νεολαία δεν βλέπει καμιά προοπτική στον τόπο της. Και ενώ η Ευρώπη κυριολεκτικά φλέγεται, μας τα παρουσιάσανε πολύ αναλυτικά και πολύ εμπνευσμένη και παραστατική παρέμβαση και ομιλία της συντρόφισσας από τον μπλόκο της Πορτογαλίας και μας ξαναθύμισε ότι το μέλλον και η μοίρα των ευρωπαϊκών λαών είναι κοινό, επιλέγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα δια του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Μιχελάκη. Αντί να μας μιλήσει, αν έχουν κάποια πρόταση για αυτή την Ευρώπη, αν τους αρέσει αυτή η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ, αντί να καταθέσουν το δικό τους σχέδιο, να μας πει ότι ο χώρος ο δικός μας είναι αυτός ο οποίος καλύπτει τους κουκουλοφόρους, που μεταφέρανε πριν από λίγο ότι στο δελτίο του Μέγκα δείξαν για άλλη μια φορά διάφορες αστιότητες, αλλά δείχνουν ουσιαστικά έτσι όμως τη γύμνια τους, τον πανικό τους σε αυτό που έρχεται. Δείχνουν ότι προσπαθούν να ξεφύγουν από το να τοποθετηθούν πάνω στα προβλήματα που γέννησε η δικιά τους πολιτική, η πολιτική του μνημονίου. Και τους καλούμε να μας πούνε τελικά, εάν το πρόγραμμά τους είναι και πάλι το Μνημόνιο 2, το Μνημόνιο 2 το οποίο για τον κύριο Σαμαρά ήταν μια στάση ευθύνης για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, όταν μας έχει πει ότι θα κάνει εξεταστική αν έρθει στα πράγματα για το πώς οδηγηθήκαμε στο Μνημόνιο 1. Μα ποιον κοροϊδεύουν τέλος πάντων, ποιον κοροϊδεύουνε, κανέναν θα μου πείτε, προσπαθούν να κοροϊδέψουνε, δεν θα τα καταφέρουνε, αλλά πού επενδύουνε, επενδύουνε στο φόβο. Θέλουν να δημιουργήσουν μια πλειοψηφία φοβισμένων πολιτών. Θέλουν φοβισμένους τους πολίτες για να τους χειραγωγούν. Θέλουν φοβισμένους τους πολίτες για να ανέχονται την δικιά τους πολιτική που διαλύει τα πάντα. Όχι. Θα κερδίσει η ελπίδα. Δεν θα κερδίσει ο φόβος. Θα κερδίσει η αξιοπρέπεια. Θα κερδίσει η προσπάθεια να υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Θα κερδίσει ένα σχέδιο το οποίο θέλει η πρόσβαση στα δημόσια αγαθά να είναι για όλους και να μην είναι προνόμιο για λίγους. Θα κερδίσει ένα σχέδιο που θέλει ο συνταξιούχος, ο οποίος έχει πληρώσει να μην αυτή τη στιγμή φυτοζωή. Θα κερδίσει ένα σχέδιο το οποίο θέλει να είναι δωρεάν η παιδεία σε αυτόν τον τόπο και να μην είναι μια κοινωνία ζούγκλας. Μια κοινωνία στην οποία θα έχουν λόγο μόνο οι οικονομικά ισχυροί και η ίδια δημοκρατία, έτσι όπως την γνωρίσαμε, ολοταχώς θα συρρυκνώνεται. Φίλες και φίλοι, ήτανε πράγματι δύσκολο κανείς να συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη, όχι μόνο σε σχέση με τις βάρβαρες αλλαγές που επέφερε αυτό το αντικοινωνικό νεοφιλελεύθερο σχέδιο του μνημονίου,
είναι και δύσκολο κανείς να συνειδητοποιήσει πως ένας χώρος του 4% μέσα σε 2 χρόνια διεκδικεί την κυβέρνηση της χώρας. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Δεν έγινε τυχαία γιατί ο κόσμος μας αναγνώρισε και την ικανότητα, πέρα από το να βρισκόμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες και παρόντες, να μπορούμε να αναλύουμε εμπεριστατωμένα την κατάσταση και να καταθέτουμε και εναλλακτικές προτάσεις. Σας παρουσίασε πριν από λίγο η συντρόφισσα η Σοφία Σακοράφη. Μας αναγνώρισε όμως και κάτι άλλο. Την πραγματική ενωτική μας διάθεση. Μας αναγνώρισε στη δικιά μας αριστερά. Το αυτονόητο, την λογική που έλεγε ότι δεν έχει το δικαίωμα ο καθένας να περιχαρακώνεται στο ιδιαίτερό του πολιτικό χώρο, ότι δεν μπορεί να επιδιώκει σήμερα, και αναπευθύνομαι για τις άλλες αριστερές δυνάμεις, τη Δημοκρατική Αριστερά και το ΚΚΕ, να επιδιώκει αυτάρεσκα την επιβεβαίωση της δικιάς του στρατηγικής, όταν ξεθεμελιώνεται μια ολόκληρη κοινωνία, ενώ το αυτονόητο είναι η συμπαράταξη απέναντι σε αυτό το μνημόνιο, απέναντι στη λέλαπα του μνημονίου. Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν ούτε η ηγεσία του ΚΚΕ, ούτε η ηγεσία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και δεν έχει καμιά σχέση αυτή η στάση της σημερινής ηγεσίας του ΚΚΕ με τις παραδόσεις της Κομμουνιστικής Αριστεράς, η οποία μεγαλούργησε όταν κατόρθωσε και έκανε συμμαχίες μέσα στο λαό, η οποία έγραψε ιστορίες εποπίας, κατόρθωσε και έβαλε τη σφραγίδα της σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, στις καλύτερες στιγμές αυτού του τόπου, μέσα από το κίνημα του ανεπαράλληλου της ισλαμικής αντίστασης, όταν μπόρεσε και επικοινώνησε με τον κόσμο, όταν κατόρθωσε η αριστερά και μίλησε τη γλώσσα, την απλή, τη λαϊκή, κολύπησε σαν το ψάρι μέσα στην κοινωνία. Σήμερα λοιπόν επιλέγουν οι σύντροφοι του Περισσού, επιλέγουν την περιχαράκωση. Νομίζω ότι θα δούνε και αυτοί, και το αισθάνονται ήδη, ποια είναι η αγωνία του κόσμου και ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα, το οποίο ευχόμαστε να μην είναι μικρό συνολικά για την αριστερά. Ίσα ίσα θέλουμε τις άλλες αριστερές φωνές δυνατές για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια νέα αριστερή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Περιμένουμε ειλικρινά και από τους συντρόφους μας της Δημοκρατικής Αριστεράς, και έχουμε και παραπάνω απαιτήσεις από αυτούς. Διότι μέχρι πρότινος ήμασταν στο ίδιο κόμμα. Έχουμε κοινούς αγώνες, κοινή πορεία, ιστορική διαδρομή. Πολλά από αυτά που λένε συγκλίνουν με τα δικά μας. Και είναι αδιανόητο και δεν μπορούν να το εξηγήσουν, νομίζω, τουλάχιστον στον δικό μας, τον ιδιαίτερο, τον ιστορικό χώρο της ανατολικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Πώς μπορούν σήμερα να κρατάνε μια λογική ίσων αποστάσεων και να αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά? Πώς μπορούν να είναι πρόθυμοι είτε να μαζί μας να συγκυβερνήσουν, είτε να συγκυβερνήσουν με αυτούς οι οποίοι έχουν την κύρια ευθύνη για το κατάδυμα της χώρας? Θέλουμε να τους καλέσουμε και από εδώ στη Νέα Σμύρνη, και έχει μια σημασία να λέγεται από τη Νέα Σμύρνη, ιδιαίτερα για την ανατολική αριστερά, αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Δεν έχει να κάνει με τις δικές μας ιδιαίτερες παραδόσεις. Η ανατολική αριστερά ήταν αυτή η οποία επέδειξε πάντοτε τόλμη στη ζωή, επανάσταση, σκέψη, ανανέωση στην πολιτική. Δεν επιτρέπεται λοιπόν σήμερα να έχει μια λογική ίσων αποστάσεων. Η θέση τους είναι εδώ και ελπίζουμε την επόμενη των εκλογών να μπορέσουν και αυτοί να είναι μαζί μας. Σκεφτείτε τι θα γινότανε αν αυτό που ως πρόσκληση το απευθύνουμε για την επόμενη των εκλογών το είχαμε κάνει πράξη πριν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σήμερα θα είχαμε μια ισχυρή κυβέρνηση στο λαό και στην κοινωνία, και θα γυρίζαμε σελίδα, θα ετοιμάζαμε την επόμενη μέρα. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Είμαστε μόλις λοιπόν μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Και νομίζω ότι το πείσμα, η ωριμότητα όσων έχουν συσπηρωθεί, η πολιτικοποίηση όσων έχουν συσπηρωθεί σε αυτή την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, μας πείθει ότι ξεκινάμε αυτές τις μέρες στην τελική ευθεία με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Θέλω λοιπόν να σας πω από το βήμα, εκφράζοντας όλους σας, όχι εγώ προς εσάς, αλλά εμείς προς όλους έξω από εμάς, ότι δεν πρέπει ούτε μία ψήφος να χαθεί, ότι αξίζει να κερδίσει η ελπίδα το φόβο, να δώσουμε ένα ραντεβού την Πέμπτη στην Ομόνοια στη συγκέντρωσή μας, την Κυριακή στην Κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μετώπου, και από Δευτέρα
μια νέα σελίδα για την Ευρώπη, μια νέα σελίδα για την, για την Ελλάδα. Γεια σας. Όμως, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Είναι η τέταρτη παραγωγική δύναμη της, της Ευρωζώνης. Εμείς δεν παράγουμε, εκείνοι παράγουν και αυτοί οδηγούνται σε μνημόνιο, οδηγούνται στην καταστροφή χάρη του τραπεζικού συστήματος. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, εξάλλου αμέσως μετά απολουθεί ο Πάνος ο Σκουλέτης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά να πει πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται να υποθούν για το πρόγραμμα. Αλλά θα επαναλάβω ακόμα ένα πράγμα, για μια ακόμη φορά. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι μια διαρκής κοινωνική πάλη. Είναι μια πάλη ανατροπής αυτών των πολιτικών στην Ελλάδα και όπως λέει το σύνθημά μας θα είναι και μια αλλαγή στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να κυριαρχήσουν αυτές οι δυνάμεις. Πρέπει να τις ανατρέψουμε για να ξαναβρούμε την ελπίδα, να ξαναβρούμε το χαμόγελο, για να ξαναφτιάξουμε το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονών μας. Δεν είναι δυνατόν να τους αφήσουμε να μας οδηγήσουν στην εξαθλίωση του μεσαίωνα. Με τη νίκη στις 17 Ιουνίου. Γεια σας. Καλούμε στο βήμα τον Πάνο Σκουρλέτη. Νομίζω ότι φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία της Σοφίας Τσακοράφα, αλλά και γεμάτη παλμό παρέμβαση πριν από λίγο του Νίκου του Μανιού, δεν μου αφήνουν πολλά περιθώρια να σας κουράσω και εγώ μερικές μόνο σκέψεις. Φίλες και φίλοι, καταρχήν θέλω να πω ότι η σημερινή μας συγκέντρωση στην πλατεία της Νέας Μύρνης, και ξέρετε κάτι, ότι η πάντα ζωντανή πλατεία της Νέας Μύρνης, ιδιαίτερα για την ανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά, έχει τη δικιά της ιστορία. Εδώ αισθανόμαστε ιδιαίτερα όμορφα όσοι έχουμε θητεύσει σε αυτό το ρεύμα των ιδεών της ανανέωσης και του ριζοσπαστισμού. Αυτή η συγκέντρωση γίνεται την ίδια στιγμή που δεκάδες άλλες συγκεντρώσεις, μικρές και μεγάλες, ανοιχτές συνελεύσεις, χθες, τον προηγούμενο μήνα, προχθές, αύριο, γίνονται σε όλη την Ελλάδα και έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έχουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν το βλέπουμε στους άλλους χώρους. Αποτελούν μία συνάντηση ανθρώπων που μέχρι πριν από λίγο χρόνια ήταν από διαφορετικές προελεύσεις. Είναι καινούργιοι μας φίλοι και είναι πολλοί. Είναι όλοι αυτοί που δώσανε αυτό το τεράστιο ποσοστό και εγγυώνται ένα ακόμη μεγαλύτερο στις επόμενες εκλογές. Στις 17 Ιουνίου είναι οι άνθρωποι που μέχρι πρότινος από όλο το πολιτικό φάσμα συναντηθήκανε κάτω από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε κάτι, αυτή η συνάντηση έχει βαθιά λαϊκά χαρακτηριστικά. Εκφράζει ένα νέο κοινωνικό ριζοσπαστισμό. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι η εγγύηση ότι την επόμενη μέρα μπορούμε να πετύχουμε. Αυτή είναι η δύναμή μας. Δεν είναι τα ποσοστά μόνο. Είναι η εγγύηση ότι η δικιά μας διακυβέρνηση δεν θα έχει τη λογική της ανάθεσης. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Τέτοιους έχουμε κι εμείς πολλούς, ικανούς, επιστήμονες. Το δείξαμε όλα τα δύο προηγούμενα χρόνια, γιατί ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι περιγράψαμε αυτή την κρίση όπως πραγματικά ήτανε. Ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι αφήστε τις αχλαμάρες, εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ελληνικό φαινόμενο, έχουμε να κάνουμε μια βαθιά συστημική κρίση ενός νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου μοντέλου, το οποίο έχει κλείσει τον κύκλο του και γεννάει ανασφάλεια, πόνο, δυστυχία, διαλύει ό,τι υπήρξαν ως κατακτήσεις στο επίπεδο της δημοκρατίας, των κοινωνικών αγώνων, των κοινωνικών κατακτήσεων της ασφάλισης του κοινωνικού κράτους τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόκειται για μια τομή στην παγκόσμια ιστορία και αυτή η μάχη έχει τέτοιες διαστάσεις. Δεν είναι μια οποιαδήποτε σύγκρουση. Ελπίδα λοιπόν για μας είναι η ενεργητική συμμετοχή του κόσμου. Το περιέγραψε πριν από λίγο και ο σύντροφος ο Νίκος ο Μανιός. Εάν αυτός ο κόσμος, στους χώρους εργασίας, αυτός ο κόσμος στα σωματεία του, στους δήμους, στις λαϊκές συνελεύσεις, δεν δώσει το αγωνιστικό παρόν την επόμενη μέρα, τότε νομίζω ότι
τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Και όταν μας ρωτάνε αν είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε, τους απαντούμε: είμαστε επειδή το θέλει ο λαός μας. Είμαστε επειδή αποτελούμε ένα όριμο τέκνο οργής και ανάγκης να αλλάξει σελίδα ο τόπος, να γυρίσει σελίδα. Οι παλιές ταυτότητες ξεθοριάσανε. Υπερεύει ο κόσμος στις πλατείες το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν για πάνω από 30 χρόνια, για πρώτη φορά, 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας δείξανε ότι μπορούνε να διεκδικούνε μια νέα σχέση με την πολιτική. Αναζητήσανε μια νέα πολιτικοποίηση, βάλαν το λαϊκό παράγοντα στο προσκήνιο. Και τότε όλοι προσπαθήσανε να κάνουν συμψηφισμούς, να μιλήσουν για τη βία, για πράγματα τα οποία απειλούν την δημοκρατία. Μα ο πρώτος όμως που απειλούσε τη δημοκρατία, ξέρετε τι είναι? Όταν χάνεις τη δουλειά σου, όταν χάνεις το δικαίωμα στη συλλογική σύμβαση, όταν δεν έχεις δικαιώματα, όταν δεν μπορείς στον ίδιο σου το χώρο να μιλήσεις και όταν καθημερινά αντιμετωπίζεις ένα χημικό πόλεμο από τις δυνάμεις καταστολής. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι οποίοι προσανατολίσανε τη λειτουργία του κράτους, όχι απέναντι στο κοινό έγκλημα, όχι απέναντι σε πραγματικά προβλήματα που τα βλέπουν να πολλαπλασιάζονται στις γειτονιές της Αθήνας, αλλά κυρίως απέναντι σε αυτούς οι οποίοι διεκδικούσαν ένα καλύτερο αύριο, δηλαδή στους διαδηλωτές στην ίδια την κοινωνία, να μιλήσουν σήμερα για μια γενικευμένη ανασφάλεια και να εγκαλέσουν το ΣΥΡΙΖΑ ότι με τις απόψεις του έβαλε νερό στα φαινόμενα της βίας, στο μήλο της βίας. Ας αφήσουν αυτούς τους συμψηφισμούς. Και αν αυτή τη στιγμή βρεθήκανε για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα με τις δημοκρατικές παραδόσεις οι άνθρωποι του σύγχρονου νεοφασισμού και νεοναζισμού, όπως οι Καστιδιάριδες, οφείλεται στον φοβερά επικίνδυνο τρόπο που πολιτευτήκανε τα κόμματα του δικομματισμού τα τελευταία χρόνια. Αυτούς όλους που νομιμοποίησανε την ακροδεξιά ρητορία στα κανάλια των 8 χάρη της τηλεθέασης. Αυτοί που προσπαθούν να κάνουν αστείους συμψηφισμούς και να μας λένε ότι η βία της Χρυσής Αυγής, δηλαδή η βία του νεοναζισμού, η οποία είναι ό,τι πιο απαχθές έχει υπάρξει στην ιστορία της ανθρωπότητας, ότι είναι το ίδιο με τη δικαιολογημένη αγανάκτηση που δείχνουν οι κοινωνικοί αγωνιστές. Αλίμονο αν χάσουμε την ιστορική μας συνείδηση. Αλίμονο αν δεν υψώσουμε σε αυτή εδώ τη χώρα με τους δεκάδες νεκρούς αγωνιστές υπέρ της δημοκρατίας ένα τείχος αυτές τις απόψεις, οι οποίες ήταν ό,τι πιο βάρβαρο γέννησε η ανθρώπινη ιστορία. Αυτές οι απόψεις οι οποίες ουσιαστικά θεωρούν δικαίωμά τους να επιδιώκουν την εξόντωση του άλλου επειδή έχει διαφορετικό πολιτικό λόγο, διαφορετικό χρώμα ή καταγωγή. Αυτός είναι ο ναζισμός. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το δώσουμε, να το καταλάβουν και οι νεότερες γενιές και να τους πούμε όσους εγκλωβιστήκανε στην ψήφο της Χρυσής Αυγής, τώρα αποκαλυφθήκανε. Δεν επιτρέπεται στις 17 Ιουνίου να επαναληφθεί το ίδιο πράγμα. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να βρεθούν εκτός Βουλής. Φίλες και φίλοι, και εσείς εδώ πέρα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και να ξέρετε ότι αυτή η συγκέντρωση ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί είσαστε μια ηλικία που θα ζήσετε πολλά περισσότερα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Αν σας το επιτρέψουνε, διότι σας ετοιμάζουν ένα μέλλον, το μέλλον της ξενιτιάς. Και εμείς λοιπόν αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε για να μην εξειδικευτούν τα νέα παιδιά από αυτόν τον τόπο. Για να μην χάσει το ανθρώπινο δυναμικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο αυτός ο τόπος. Γιατί αλίμονο, αν μια χώρα που τι μέλλον μπορεί να έχει, όταν η ίδια η νεολαία δεν βλέπει καμιά προοπτική στον τόπο της. Και ενώ η Ευρώπη κυριολεκτικά φλέγεται, μας τα παρουσιάσανε πολύ αναλυτικά και πολύ εμπνευσμένη και παραστατική παρέμβαση και ομιλία της συντρόφισσας από τον μπλόκο της Πορτογαλίας και μας ξαναθύμισε ότι το μέλλον και η μοίρα των ευρωπαϊκών λαών είναι κοινό, επιλέγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα δια του προσώπου τύπου της του κυρίου Μητσελάκη. Αντί να μας μιλήσει, αν έχουν κάποια πρόταση για αυτή την Ευρώπη, αν τους αρέσει αυτή η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ, αντί να καταθέσουν το δικό τους σχέδιο, να μας πει ότι ο χώρος ο δικός μας είναι αυτός ο οποίος καλύπτει τους κουμπουλοφόρους, που μεταφέρανε πριν από λίγο ότι στο δελτίο του Μέγκα δείξαν για άλλη μια φορά διάφορες αστειότητες, αλλά δείχνουν ουσιαστικά έτσι όμως τη γύμνια τους.
τον πανικό τους σε αυτό που έρχεται. Δείχνουν ότι προσπαθούν να ξεφύγουν από το να τοποθετηθούν πάνω στα προβλήματα που γέννησε η δικιά τους πολιτική, η πολιτική του μνημονίου. Και τους καλούμε να μας πούνε τελικά εάν το πρόγραμμά τους είναι και πάλι το Μνημόνιο 2. Το Μνημόνιο 2, το οποίο για τον κύριο Σαμαρά ήταν μια στάση ευθύνης για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, όταν μας έχει πει ότι θα κάνει εξεταστική αν έρθει στα πράγματα για το πώς οδηγηθήκαμε στο Μνημόνιο 1. Μα ποιον κοροϊδεύουν τέλος πάντων? Ποιον κοροϊδεύουνε? Κανέναν, θα μου πείτε. Προσπαθούν να κοροϊδέψουνε, δεν θα τα καταφέρουνε. Αλλά πού επενδύουνε? Επενδύουνε στο φόβο. Θέλουν να δημιουργήσουν μια πλειοψηφία φοβισμένων πολιτών. Θέλουν φοβισμένους τους πολίτες για να τους χειραγωγούν. Θέλουν φοβισμένους τους πολίτες για να ανέχονται την δικιά τους πολιτική που διαλύει τα πάντα. Όχι. Θα κερδίσει η ελπίδα. Δεν θα κερδίσει ο φόβος. Θα κερδίσει η αξιοπρέπεια. Θα κερδίσει η προσπάθεια να υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Θα κερδίσει ένα σχέδιο το οποίο θέλει η πρόσβαση στα δημόσια αγαθά να είναι για όλους και να μην είναι προνόμιο για λίγους. Θα κερδίσει ένα σχέδιο που θέλει ο συνταξιούχος, ο οποίος έχει πληρώσει να μην αυτή τη στιγμή φυτοζωή. Θα κερδίσει ένα σχέδιο το οποίο θέλει να είναι δωρεάν η παιδεία σε αυτόν τον τόπο και να μην είναι μια κοινωνία ζούγκλας. Μια κοινωνία στην οποία θα έχουν λόγο μόνο οι οικονομικά ισχυροί και η ίδια δημοκρατία, έτσι όπως τη γνωρίσαμε, ολοταχώς θα συρρυκνώνεται. Φίλες και φίλοι, ήταν πράγματι δύσκολο κανείς να συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη, όχι μόνο σε σχέση με τις βάρβαρες αλλαγές που επέφερε αυτό το αντικοινωνικό νεοφιλελεύθερο σχέδιο του μνημονίου. Είναι και δύσκολο κανείς να συνειδητοποιήσει πως ένας χώρος του 4% μέσα σε 2 χρόνια διεκδικεί την κυβέρνηση της χώρας. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Δεν έγινε τυχαία γιατί ο κόσμος μας αναγνώρισε και την ικανότητα, πέρα από το να βρισκόμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες και παρόντες, να μπορούμε να αναλύουμε εμπεριστατωμένα την κατάσταση και να καταθέτουμε και εναλλακτικές προτάσεις. Σας παρουσίασε πριν από λίγο η συντρόφισσα η Σοφία Σακοράφη. Μας αναγνώρισε όμως και κάτι άλλο. Την πραγματική ενωτική μας διάθεση. Μας αναγνώρισε στη δικιά μας αριστερά το αυτονόητο, την λογική που έλεγε ότι δεν έχει το δικαίωμα ο καθένας να περιχαρακώνεται στο ιδιαίτερό του πολιτικό χώρο, ότι δεν μπορεί να επιδιώκει σήμερα, και να απευθύνομαι για τις άλλες αριστερές δυνάμεις, τη Δημοκρατική Αριστερά και το ΚΚΕ, να επιδιώκει αυτάρεσκα την επιβεβαίωση της δικιάς του στρατηγικής, όταν ξεθεμελιώνεται μια ολόκληρη κοινωνία, ενώ το αυτονόητο είναι η συμπαράταξη απέναντι σε αυτό το μνημόνιο, απέναντι στη λέλαπα του μνημονίου. Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν ούτε η ηγεσία του ΚΚΕ, ούτε η ηγεσία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και δεν έχει καμιά σχέση αυτή η στάση της σημερινής ηγεσίας του ΚΚΕ με τις παραδόσεις της κομμουνιστικής αριστεράς, η οποία μεγαλούργησε όταν κατόρθωσε και έκανε συμμαχίες μέσα στο λαό, η οποία έγραψε ιστορίες εποπίας, κατόρθωσε και έβαλε τη σφραγίδα της σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, στις καλύτερες στιγμές αυτού του τόπου, μέσα από το κίνημα του ανεπαράλληπτου της αιαμικής αντίστασης, όταν μπόρεσε και επικοινώνησε με τον κόσμο, όταν κατόρθωσε η αριστερά και μίλησε τη γλώσσα, την απλή, τη λαϊκή, κολύπησε σαν το ψάρι μέσα στην κοινωνία. Σήμερα λοιπόν επιλέγουν οι σύντροφοι του Περισσού, επιλέγουν την περιχαράκωση. Νομίζω ότι θα δούνε και αυτοί, και το αισθάνονται ήδη, ποια είναι η αγωνία του κόσμου και ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα, το οποίο ευχόμαστε να μην είναι μικρό συνολικά για την αριστερά. Ίσα-ίσα θέλουμε τις άλλες αριστερές φωνές δυνατές για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια νέα αριστερή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Περιμένουμε ειλικρινά και από τους συντρόφους μας της Δημοκρατικής Αριστεράς, και έχουμε και παραπάνω απαιτήσεις από αυτούς. Διότι μέχρι πρότινος ήμασταν στο ίδιο κόμμα. Έχουμε κοινούς αγώνες, κοινή πορεία, ιστορική διαδρομή. Πολλά από αυτά που λένε συγκλίνουν με τα δικά μας. Και είναι αδιανόητο και δεν μπορούν να το εξηγήσουν, νομίζω, τουλάχιστον στον δικό μας, τον ιδιαίτερο, τον ιστορικό χώρο της ανατολικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Πώς μπορούν σήμερα να κρατάνε μια λογική ίσων αποστάσεων και να αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά?
πώς μπορούν να είναι πρόθυμοι είτε να μαζί μας να συγκυβερνήσουν είτε να συγκυβερνήσουν με αυτούς οι οποίοι έχουν την κύρια ευθύνη για το κατάδυμα της χώρας. Θέλουμε να τους καλέσουμε και από εδώ στη Νέα Σμύρνη και έχει μια σημασία να λέγεται από τη Νέα Σμύρνη, ιδιαίτερα για την ανατολική αριστερά αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, δεν έχει να κάνει με τις δικές μας ιδιαίτερες παραδόσεις. Η ανατολική αριστερά ήταν αυτή η οποία επέδειξε πάντοτε τόλμη στη ζωή, επανάσταση, σκέψη, ανανέωση στην πολιτική. Δεν επιτρέπεται λοιπόν σήμερα να έχει μια λογική ίσων αποστάσεων. Η θέση τους είναι εδώ και ελπίζουμε την επόμενη των εκλογών να μπορέσουν και αυτοί να είναι μαζί μας. Σκεφτείτε τι θα γινότανε αν αυτό που ως πρόσκληση το απευθύνουμε για την επόμενη των εκλογών το είχαμε κάνει πράξη πριν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σήμερα θα είχαμε μια ισχυρή κυβέρνηση στο λαό και στην κοινωνία και θα γυρίζαμε σελίδα, θα ετοιμάζαμε την επόμενη μέρα. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Είμαστε μόλις λοιπόν μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Και νομίζω ότι το πείσμα, η ωριμότητα όσων έχουν συσπηρωθεί, η πολιτικοποίηση όσων έχουν συσπηρωθεί σε αυτή την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου μας πείθει ότι ξεκινάμε αυτές τις μέρες στην τελική ευθεία με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Θέλω λοιπόν να σας πω από το βήμα, εκφράζοντας όλους σας, όχι εγώ προς εσάς, αλλά εμείς προς όλους έξω από εμάς, ότι δεν πρέπει ούτε μία ψήφος να χαθεί, ότι αξίζει να κερδίσει η ελπίδα το φόβο, να δώσουμε ένα ραντεβού την Πέμπτη στην Ομόνοια στη συγκέντρωσή μας, την Κυριακή στην Κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μετώπου και από Δευτέρα στην πάλι για να κάνουμε πραγματικότητα μια νέα σελίδα για την Ευρώπη, μια νέα σελίδα για την Ελλάδα. Γεια σας.